ντρέπεσαι γιατί είσαι Έλληνας, για αυτούς που κυβερνάνε. Είναι άνθρωποι που αδυνατούν να πληρώσουν φόρους και χαράτσια. Επειδή δεν έχω πληρώσει ένα χαράτσι, μου το φέρνω, ο άντρας μου είναι άνεργος, εγώ δεν δουλεύω και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα. Οι αριθμοί του Υπουργείου Οικονομικών έρχονται να επιβεβαιώσουν την αδυναμία των οφειλετών να πληρώσουν τους φόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιανουάριο οι καθαρέσεις πράξεις του Δημοσίου ήταν μειωμένες κατά 7%. 305 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έναντι του στόχου. Είναι ο φόρος εισοδήματος, τον οποίο δεν μπορώ σήμερα να πληρώσω. Δεν έχω τόσα χρήματα. Έχουν βρει τον παλμό του φτωχού. Με το ζόρι, κοπελιά με το ζόρι. Και άμα δεν δουλεύει και η γυναίκα μου, πάει. Στερούμαστε, λένε, για να πληρώνουμε τους φόρους. Αγοράζουν με το σταγονόμετρο ακόμη και τα αναγκαία. Πόσο άλλο να κόψουμε, αγάπη μου, πόσο άλλο. Αν ανοίξει το ψυγείο, γάλα των παιδιών βρίσκει. Δεν βρίσκει τίποτα άλλο πλέον. Δεν θα μείνει τίποτα. Θες, δεν θες, θα σου πάρουν και τα σόβρακα. 18 μήνες άνεργος, ήρθα να πληρώσω τη δόση την προπέρσινη του εισοδήματος. Την περσινή δεν την έχω ακουμπήσει και αύριο δεν θα έχω να ψωνίσω. Πώς να αποδώσω ΦΠΑ όταν δεν έχω εισπράξει, υποστηρίζει ο Κώστας Καραμούζης, που δεν τον φόβησε η κρίση και άνοιξε πριν από 2 χρόνια την επιχείρηση μαζί με τη σύζυγό του ως διέξοδο στην ανεργία. Όλοι με δόσεις, όλοι προσπαθούμε να το μαζέψουμε, κλείνουμε μία τρύπα, ανοίγουμε μία άλλη. Ο ασθενής παλμός της αγοράς χτυπά και στα νούμερα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο πλήγμα στα έσοδα από την εισπράξη του ΦΠΑ φτάνει στο 15% για το μήνα Ιανουάριο, προκαλώντας έτσι πονοκέφαλο στα οικονομικά στελέχη. Ο κόσμος δεν αγοράζει, τα ενίκια δεν πέφτουν και ο ΦΠΑ μας εξοντώνει, υποστηρίζει ο οπτικός Ανδρέας Φυρής, που αποδίδει το ΦΠΑ με δόσεις. Το ενίκιο ή το ΦΠΑ, έχετε έρθει σε αυτό το δίλημα? Πολλές φορές. Και τι αποφασίσατε? Ότι είναι πλέον πολύ δύσκολο τη σημερινή εποχή. Και η οικογένεια της Ελένης Γιάνναρου προσπαθεί να επιβιώσει οικονομικά. Πάρα πολλά τα έξοδα σε ένα τέτοιο μαγαζάκι που δεν είναι σε κεντρικό σημείο, δεν έχει τόσο πολύ δουλειά. Και το ΦΠΑ βέβαια είναι επιπλέον που... με πολύ δυσκολία το αποδίδει. Ακριβώς, ακριβώς.